αποκτήσουμε έναν καλό φίλο, έναν άξιο εργάτη του κοινωνικού ωφέλους, έναν περιφερειάρχη ο οποίος πιστεύω ότι αφήνει και θα αφήνει πίσω το ένα έργο με πάρα πολλά θετικά χαρακτηριστικά και στοιχεία. Φεύγει νέος από τη ζωή, αυτό είναι λυπηρό, όπως επίσης και ότι θα λείψει από την οικογένειά του, μια οικογένεια η οποία είδε και ευτυχισμένες στιγμές, αλλά δυστυχώς και τις άρεστες. Αιωνία του η μνήμη, θα μένει στη μνήμη μας ένας πολύ καλός άνθρωπος και ένας πολύ καλός εργάτης στο κοινωνικό ωφέλος. Την αγαπούσε τη Θράκη, πάλευε για τη Θράκη. Ήταν ένας περιφερειάρχης ο οποίος ανεξάρτητα με το τι μηνύματα στέλνουν, και ορθώς θα στέλνουν από το κόμμα στο οποίο ανήκε, ήταν ένας περιφερειάρχης υπερκομματικός. Τον ενδιάφεραν οι πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργάστηκα και ως βουλευτής και ως μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δώσαμε μαζί, ως αντίπαλοι, αγώνα τότε στις περιφερειακές εκλογές, αλλά με απόλυτο αλλοσεβασμό, και πιστεύω ότι οι εκλογές ήταν ένα δείγμα του πώς πρέπει να γίνονται τότε αυτές που κάναμε το Μάη του 2014. Ο Γιώργος, πάνω απ' όλα για μένα, ήταν μια εγγύηση για την περιοχή, διότι τα θέματα της Θράκης τα προασπιζόταν και κυρίως τα εθνικά, απέναντι στον προξενικό παράγοντα. Εκ μέρους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, του πρόεδρου μας Πάνου του Καμένου, των στελεχών του Συνδυασμού Μακεδονία-Θράκη-Ελλάδα μας και από μένα προσωπικά, για τους οικείους του και για τους συνεργάτες του, τα πιο θερμά συλληπιτήρια. Η παράταξή μας έχασε ένα μεγάλο αγωνιστή και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχασε ένα σπουδαίο περιφερειάρχη, ο οποίος μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής του και υπό αντίξωες συνθήκες έκανε το παν για να λύσει τα προβλήματα των συμπολιτών του. Να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει και να τον θυμούνται η οικογένειά του, ο οποίος εκφράζουν θερμά μου συλληπιτήρια. Η Ένωση Περιφερειών είναι εδώ για να αποχαιρετήσει έναν φίλο, έναν συνεργάτη, έναν άνθρωπο, έναν πολύτιμο άνθρωπο και για μας αλλά και για την τοπική κοινωνία και για την περιφέρειά του. Τα λόγια είναι λίγα για να συνοδεύσουν αυτόν τον άνθρωπο, γιατί το έργο του, πολύτιμο και πολύπλευρο στον ομό του αλλά και στην περιφέρειά του, μιλάει. Εμείς εκείνο που υποσχόμαστε είναι να συνεχίσουμε στον δρόμο που χάραξε. Τον δρόμο της αλήθειας, της πίστης, της αγάπης, αυτό που έκανε, της προσήλωσης στον άνθρωπο, στον συνάνθρωπό του, της δημιουργίας, της συνεργασίας. Και θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για την πατρίδα μας, αλλά και για την περιφέρειά του. Για να αγαλιάζει από εκεί ψηλά, από εδώ μας βλέπει. Ας είναι ελαφρύ το χώμα το οποίο το ξανθιώτικο θα το σκεπάζει. Αντίο, ακριβέ μας φίλε. Αποχαιρετούμε σήμερα έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν πάρα πολύ καλό φίλο, έναν εξαιρετικό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Παυλίδη, έναν από τους καλύτερους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Γιώργος, με το παράδειγμά του, με πράξεις, όχι με λόγια, δίδαξε σε όλους μας ήθος και πολιτισμό. Θα τον θυμόμαστε πάντα, θα μας εμπνέει, κυρίως γιατί κατάφερε να αποδείξει ότι η αγάπη, το πάθος για τον τόπο του, πάντα κερδίζει. Με θλίψη και οδύνη αποχαιρετούμε σήμερα ένα φίλο, τον συνάδελφό μας, τον περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Παυλίδη. Έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε τον τόπο, τους συνανθρώπους του, και από σήμερα η αυτοδιοίκηση είναι σίγουρα φτωχότερη. Ενώνουμε και εμείς τη θλίψη μας με την οικογένειά του και ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Σήμερα η Μακεδονία και η Θράκη και όλη η αυτοδιοίκηση της χώρας έχασαν έναν πιστό αγωνιστή. Εμείς όλοι χάσαμε έναν καλό φίλο, έναν άνθρωπο που πραγματικά μας δίδαξε ήθος, έναν άνθρωπο ικανό, αποτελεσματικό, που άφησε ένα τεράστιο έργο πίσω του, που το μόνο που τον ενδιέφερε σε όλη του την πορεία είναι πώς να βελτιώσει τη ζωή και την καθημερινότητα των συμπολιτών του, που τον τίμησαν επί 12 χρόνια ως νομάρχη Ξάνθης
και στη συνέχεια ως Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το σίγουρο είναι ότι θα τον θυμόμαστε όλοι. Θα τον θυμόμαστε όχι μόνο για το σημαντικό του όραμα για την αυτοδιοίκηση στη χώρα μας, αλλά θα τον θυμόμαστε και για το σημαντικό έργο και την παρακαταθήκη που άφησε πίσω του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει. Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια για τον χαμό του ύμνου του Περιφερειάρχη κ. Παυλίδη και τα συλληπιτήρια μου στους συγγενείς και στα γνωστά πρόσωπά του. Edirne valisi olarak bölge valimizle geçmişte şu kısa süre içerisinde ekonomik, sosyal, kültürel anlamda beraber çalışmalar yapılmış. Bundan sonra da bu çalışmaları devam ettireceğiz. Kendisinin vefatından dolayı büyük bir üzüntü duyduk ama bu çalışmaları yine yeni seçilen arkadaşımıza da devam ettireceğiz. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι νιώσαμε μεγάλη στενοχώρια για τον χαμό του ύμνου του Περιφερειάρχη. Είχαμε μια στενή συνεργασία κατά την σύντομη διάρκεια που γνωριστήκαμε με τον αξιότιμο κύριο Περιφερειάρχη στα οικονομικά, κοινωνικά και στα πολιτιστικά θέματα. Βέβαια, ο χαμός του μας στενοχωρεί πάρα πολύ, αλλά θα συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία με την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας της Θράκης και με τον νέο αντικαταστάτη του.